Το βίντεο του παρόν δεν είναι για τηλεοπτική μετάδοση, γιατί εμπίπτει στις απογορεύσεις. Σήμερα είμαστε εδώ στο Ξενώνα των Αστέγων, εδώ στην Κολιάτσου, δίπλα από το Δημαρχείο. Είναι μία άλλη δράση που την κάνουμε σε συνεργασία με την UNESCO, εδώ με τον κύριο Μαρονίκη τον Γιάννη, ο οποίος κάνει πιο πολλά από ό,τι είναι υποχρεωμένος από τη σύμβαση που υπάρχει συνεργασίας μεταξύ του Δήμου, αλλά και με το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Εγώ θα ήθελα δημόσια να τον ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα και δημόσια να εκφράσω, αν θέλετε, την αγανάκτησή μου για αυτό που συμβαίνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Κάποιοι θέλουν να μηδενίσουν τα πάντα. Κάποιοι διαδίδουν ότι αυτή η δομή που είμαστε τώρα εδώ θα γίνει μία φορά στο ένα χωριό, μία φορά στο άλλο χωριό και τελευταία έμαθα ότι θα γίνει, λέει, στην Ξυλοκέριζα, θα κλείσουμε το πνευματικό μας κέντρο και το καπί και θα κάνουμε εκεί τη δομή τη συγκεκριμένη. Η δική μας η απάντηση λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Ας μην ανησυχούν. Υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, υπάρχει η UNESCO, Πειραιά και Ιωνίων Νήσων, η οποία κάνει πιο πολλά από ό,τι είναι υποχρεωμένη, ας την πυροβολούν κάποιοι. Εμείς είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, όπως ικανοποιημένοι είναι και οι ωφελούμενοι. Αυτοί που σήμερα είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Είναι ικανοποιημένοι, γιατί υπάρχει μία φροντίδα. Το σύνθημά μας, κανείς μόνο στην κρίση, υλοποιείται και μέσα από αυτή τη συνεργασία με τον UNESCO. Κύριε Μαρονίτη, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως να ευχαριστήσω και τον κύριο Σταματάκη, ο οποίος είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας να έχουμε μια κοινωνική πολιτική αντάξια της ιστορίας της Κορίνθου, αντάξια αν θέλετε αυτής της πόλης που κάποτε μεγαλούργησε. Δεν θέλουμε κανείς να είναι μόνο στην κρίση. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τον πρόεδρο, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι εδώ στην Κόρινθο βρήκα μια ζεστή αγκαλιά, άριστη συνεργασία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί από πλευρά συνεργασίας όλο αυτόν τον καιρό και σας το λέω με την εμπειρία που έχω, είναι το τέταρτο σπίτι που έχουμε δημιουργήσει απόρων και θεωρώ ότι ίσως είναι η πιο αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Σήμερα λοιπόν εδώ ξεκινάμε και σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί ένα σύγχρονο υπνοτήριο όπου θα μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 50 άπορους. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι την άλλη εβδομάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κάποιες τελικές πινελιές θα μπουν για να μορφύνει ακόμα περισσότερο χώρος. Είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε υποδομή υπνοτηρίου. Στην καρδιά της Κορίνθου και νομίζω ότι όπως είπε και ο Δήμαρχος ότι κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι από τη συνθήκη, από τη σύμβαση. Θα δείτε ότι έχει δημιουργηθεί ήδη ένα πλήρες κέντρο διημέρευσης, ενώ εδώ υποτίθεται θα είχαμε μόνο υπνοτήριο, ένα πλήρες κέντρο διημέρευσης που μπορούν να φάνε ζεστό φρέσκο καθημερινό φαγητό στα πλαίσια της νοσοκυριακής διατροφής, 6 λιτήρες να κάνουν το μπάνιο τους, τα πάντα, βιβλιοθήκη, ματιοθήκη, παιδικό, παιδότοπος, τα πάντα θα είναι έτοιμα μέσα σε 10 μέρες το πολύ. Πόσα άτομα περίπου θα μπορεί να φιλοξενούμε 50 άτομα και με πολύ αγάπη να τους φροντίσουμε να μην υπάρχει, όπως είπε και ο Δήμαρχος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, κανείς μόνος του σε αυτή την κρίση, με αλληλεγγύη να στηρίξουμε ένα στον άλλον. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπρέπεια σε αυτό το χώρο που την έχουμε δώσει με τον καλύτερό μας εαυτό, να υπάρχει μια αγάπη και ζεστή φροντίδα, γιατί δεν είναι μόνο οι παλιοί φτωχοί που ξέραν να αντιμετωπίσουν, Δήμαρχε, τη φτώχεια, όπως ξέρετε είναι και οι νέοι φτωχοί, οι οποίοι δεν έχουν μάθει να ζουν αυτή την τραγωδία. Εμείς λοιπόν δημιουργούμε υποδομές που θα μπορεί οποιοδήποτε να νιώσει άνετα, να νιώσει σαν το σπίτι του. Τα στρώματα βλέπετε και θα δείτε. Ολοκένουργια όλα. Είναι ολοκένουργια, τα παπλώματά τους. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ποιότητα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα που πραγματικά και θα ήθελα αυτές οι προσπάθειες να μην είναι έξω από τις κομματικές και πολιτικές αντεδικήσεις. Θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια του Ομίλου UNESCO Νομού Πυρός και Νήσων και της Δημοτικής Αρχής, γιατί είναι στο σωστό δρόμο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας ενώνουν και όχι να μας χωρίζουν. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί από κάθε υποψήφιο, γιατί μόνο έτσι θα δείξει ότι υπάρχει διάθεση να στηρίξει την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
είναι εξετάσεις που πρέπει να δώσουμε όλοι μας. Εμείς παλεύουμε πραγματικά έναν τίμιο αγώνα σε μια περίοδο που τα πάντα δυσφημούνται, σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη οσμή από κρίση και διαφθορά. Εμείς είμαστε όρθιοι, με αξιοπρέπεια και με αγώνα καθαρό, προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι στην κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Δημοτική Αρχή, στον Δήμαρχο τον κύριο Πνευματικό, στον Πρόεδρο της Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Σταματάκη, που χάρη σε αυτούς είμαστε εδώ και είμαστε αποτελεσματικοί για την κοινωνία σε μια δύσκολη στιγμή που μας χρειάζεται. Θα συνιστούσα σε όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν μια κάμερα και προσπαθούν να δείξουν στους Κορίνθιους και στις Κορίνθιες ότι η κοινωνική λειτουργία του Δήμου Κορινθίων είναι η πολιτιγούσα. Θα τους θυμίσω ότι Κρήτον το σιγάν,